γιατί δεν έχω τόπο δικό μου και ούτε αυτή την πόλη που κατοικώ τώρα θεωρώ δική μου. Όπου λοιπόν την αποκοιτάξετε θα είναι τόπος του Θεού και εγώ θα είμαι ξένος και υπάλληλος. Τα βασανιστήρια, τι να κάνω κι αυτά σε σώμα σαν το δικό μου. Ένα από το χτύπημα να δώσεις και όλα τελείωσαν αμέσως. Αυτό είσαι ικανός να το κάνεις. Με απειλείς με θάνατο, θα μου γίνεις ευεργέτης. Αυτό πω κι εγώ. Να πάω πιο γρήγορα στο Κύριο για τον οποίο ζω και αγωνίζομαι. Βιάζομαι να φτάσω στο Θεό, στον Πατέρα μου. Κανείς μέχρι τώρα επίσκοπος δεν μίλησε με τέτοιο τρόπο και με τόση μεγάλη παρουσία μπροστά μου. Γιατί δεν συνάντησες ποτέ στον Ιθινό Επίσκοπο. Αν συναντούσες πραγματικό ιεράρχη που να αγωνίζεται για την ορθή πίστη, με αυτόν τον τρόπο θα σου αποδούσε. Εμείς οι Ορθόδοξοι, έπαθε, είμαστε καλοί και ταπεινοί όσο κανείς άλλος. Όχι μόνο στο βασιλιά δεν φερόμαστε περιπτικά, αλλά ούτε και στο πιο μικρό άνθρωπο. Αν όμως τύχει να κινδυνεύει και στο Θεό, τότε περιφερνούμε τα πάντα και περάσουμε αυτού. Γι' αυτό κάνω ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις την προδοσία. Απείλησέ με όσο θέλεις. Ας το ακούσει όμως το βασιλιά. Δεν θα με καταφέρεις να δεχθώ ποτέ την κακοδοσία. Μουδιασμένος ομόθεσος έκανε ένα μέσο προβλό συναντήσεων ελεύθερο το βασίλειο. Η ιστορία ελάχιστα έχει ονομάσει μεγάλους. Μένα στο βασίλειο σε όλους. Σε όλα. Μένα και στην ομολογία.